Διατείνονται πως είναι έτοιμοι να ανοίξουν την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο να δηλώνει προκλητικά πως ανήκει στο ψευδοκράτος. Ο Φουάτ Οκτάι, υπό τον οποίο διεξήχθη παράνομη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με σκοπό τον καθορισμό πολιτικού και νομικού οδικού χάρτη, διατείνεται πως δεν πρόκειται για κουφιά λόγια και απορρίπτει πως πρόκειται για πολιτικό παιχνίδι. Έντονες οι αντιδράσεις των Αμοχωστιανών, που λίγα χιλιόμετρα παρακάτω πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας και απέστειλαν ψήφισμα στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Μαρίνος Παυλικάς παρακολουθεί τις εξελίξεις. Στο αποκορύφωμα οι προκλήσεις της Άγκυρας και του κατοχικού καθεστώτος με φόντο τα Βαρόσια. Σε ένα νέο πολιτικό παιχνίδι που στήθηκε σήμερα, Τούρκοι αξιωματούχοι εισήλθαν εντός της περίκλησης Αμοχώστου για πρώτη φορά μετά από μισό σχεδόν αιώνα, συμμετέχοντας σε πολιτική και νομική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα Βαρόσια στο λεγόμενο σπίτι του στρατού που στεγάζεται στο ξενοδοχείο Sandy Beach. Yasak bölge olarak bizim ilan ettiğimiz bir yer. Yani Maraş, Kuzey, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı. Kıbrıs Türk'ünün toprağından bahsediyoruz. Şu anda başka bir yerde değiliz biz. Ο Φουάτ Οκτάι απέρριψε ανερυθρίαστα και το ψήφισμα 550 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το οποίο η Αμόχωστος θα έπρεπε να είχε επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, και έκανε λόγο για καταπιεσμένα δικαιώματα Τουρκοκυπρίων. Βέβαια, η Άγκυρα δεν θα μπορούσε να παραλείψει να κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις της και στα των επικείμενων εκλογών στα κατεχόμενα, αποκλείοντας από την εκδήλωση τον Μουσταφά Ακιτζή, ο οποίος σε ανάρτησή του χαρακτήρισε λάθος τη συζήτηση για το Βαρόσι. Αυτή η ενέργεια που γίνεται πριν από τις εκλογές, είτε όσον αφορά στους στόχους που όλοι μπορούν να καταλάβουν με ευκολία, είτε λόγω του εύρους των συμμετεχόντων και της χρονικής συγκυρίας, είναι πολύ λάθος. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα εξυπηρετήσει το στόχο που επιθυμείται. Από την πλευρά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοχώστου συνήλθε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση στο πολιτιστικό ίδρυμα της κατεχόμενης πόλης στη Δερίνια, εγκρίνοντας ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το οποίο καταδικάζει τις απαράδεκτες ενέργειες της Άγκυρας, καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα και δυναμικά απέναντι στα νέα τετελεσμένα. Θα είναι η ταφόπλακα του Κυπριακού και θα κλείσει τον Κυπριακό. Γι' αυτό καλούμε όλον τον κόσμο, την κυβέρνηση, τα κόμματα, να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, να δώσουμε σημασία σε αυτές τις ενέργειες τις οποίες κάνει η Τουρκία με τους εγκάθετους της, το δίδυμο Τατάρος Δερσάι. Είναι έναν όνειδος για κάποιους οι οποίοι ονομάζονται νομικοί να παραβιάζουν παράφορα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, τη Συμφωνία Κορυφής, Κυπριανού Ντεχτάς, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικά το διεθνές δίκαιο. Τον Οκτάι υποδέχθηκαν χθες τα ξημερώματα κατά την άφηξή του εκατοντάδες γκρίζοι λύκοι. Σε αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η ενδοκομματική